Ξεκάθαρη θέση για τη σπουδαιότητα της Αγίας Σοφίας ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που δύναται να ενώνει και όχι να χωρίζει πολιτισμούς, έλαβαν οι δικηγόροι της χώρας, οι οποίοι με επιστολή τους προς τους προέδρους των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων ζήτησαν παρέμβαση για το θέμα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ενέργεια που όπως ξεκαθάρισαν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Με την επιστολή αυτή, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, που χθες συνεδρίασε στο Ηράκλειο, ζήτησε να αναλυφθεί κοινή δράση των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης, ώστε να αναδειχθεί το θέμα σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα. Είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με τους συναδέλφους, καταρχήν με την ελληνική μας αντιπροσωπεία που μας εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους Ευρωπαϊκούς Δικηγορικούς Συλλόγους. Προκειμένου να, όσο μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο το θεωρούμε όχι ακριβώς κεκτημένο, είναι κάτι το οποίο θίγει, προσβάλλει τον πολιτισμό, την ανεξιθρησκεία, την ελεύθερη διάδοση ιδεών, τους πολίτες, να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι και να μην τους χωρίζει η θρησκεία. Η θρησκεία είναι κάτι που θα μπορούσε να ενώσει. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε, μας αφορά όπως όλους τους Έλληνες και λόγω της ειδικότερης έτσι, σχέσης μας με την νομική επιστήμη και του ρόλου των δικηγορικών συλλόγων, προσπαθούμε να παρέμβουμε και να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις γνωριμίες μας με τους Ευρωπαϊκούς Δικηγορικούς Συλλόγους, ώστε να υπάρξει μια κατά το δυνατόν διεθνής αντίδραση και καταδίκη της συγκεκριμένης ενέργειας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε βρει και πολύ ευήκοα ότα. Αυτό τουλάχιστον παρατηρούμε. Υπάρχει μια δυστοκία και στο να μας απαντήσουν ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όμως, εμείς δεν παρετούμαστε, θα επιμείνουμε. Και ως προς αυτό. Με έντονο συμβολισμό, οι Έλληνες δικηγόροι μέσω του Συντονιστικού Οργάνου των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας παίρνουν θέση και στα ελληνοτουρκικά, αποφασίζοντας χθες την επόμενη συνεδρίασή τους ή κάποια από τις επόμενες να την πραγματοποιήσουν στο Καστελόριζο, υπερθεματίζοντας μια ειρηνική λύση που στηρίζεται στο δίκαιο και πάντως σε καμία περίπτωση στη δύναμη των εντυπώσεων, στην οποία καταφεύγουν συχνά οι γείτονες, προκαλώντας με κινήσεις όπως η πρόσφατη Ναύτεξ και το Ρους Ρέις. Εμείς στα πλαίσια αυτής της ελληνοτουρκικής διένεξης συζητήσαμε και θα βρούμε την επόμενη συντονιστική να την κάνουμε στο Καστελόριζο. Αν μας το επιτρέψουν βέβαια οι συνθήκες και δεν έχουμε κάποιο δεύτερο κύμα κορονοϊού που να μας απαγορεύσει, η απόφασή μας αυτή την Ολομέλ συντονιστική ήταν η επόμενη συντονιστική να συνεδριάσει στο ακροτικό Καστελόριζο και στη Ρόδο, αφού συνονιθούμε βέβαια προφανώς με τον Οικείο Δικηγορικό Σύλλογο του νησιού. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να συνυπάρξουμε. Είμαστε λαοί, είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, πρέπει να συνυπάρξουμε και ότι σε αυτή την κατεύθυνση, εφόσον δεν βρίσκεται λύση από εμάς, θα πρέπει να δοθεί λύση από κάπου αλλού. Με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Με βάση το διεθνές δίκαιο, το δημόσιο διεθνές δίκαιο και με βάση το δίκαιο της θάλασσας και τις διεθνείς συνθήκες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Προφανώς αυτή είναι η βάση, δεν μπορεί να είναι άλλη. Όταν λέμε απευθυνόμαστε να λύσουμε το πρόβλημα, σε αυτούς απευθυνόμαστε. Πάντως, το Συντονιστικό Όργανο των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε και αφορούν τον κλάδο τους, έθεσαν τον προβληματισμό τους για το νέο πτωχευτικό κώδικα, που όπως είπαν, επιχειρείται να διαμορφωθεί με στοιχεία που θα πλήξουν τις χαμηλές οικονομικά ομάδες, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ταραχή στην ελληνική κοινωνία μεσούσης της κρίσης του κορονοϊού. Σαν κοινωνικοί φορείς, έχουμε ζητήσει επανελήψεις στην κυβέρνηση να μας πει τι είναι αυτό το σχέδιο. Το οποίο το ξέρει κάποιο γραφείο δικηγορικό ή κάποια εταιρεία φορολογική, δεν το ξέρει η κοινωνία όμως. Και η κοινωνία αυτή, ένας νόμος θα ψηφίσει μέσα στον Αύγουστο και θα φοράει χιλιάδες Έλληνες συμπολίτες που βρέθηκαν στη φάση να οφείλουν στις τράπεζες χρήματα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα που μας απασχόλησε και εμείς θα πάρουμε και πήραμε αποφάσεις συγκεκριμένα για την ανάγκη να προασπίσουμε όποιες δυνάμεις έχουμε την προσέγγιση πρώτης κατοικίας και βεβαίως να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις πτωχεύσεις και τους πληστηριασμούς και ποιοι θα αναλαμβάνουν τις συνδικίες σε υποθέσεις τέτοιες που είναι σοβαρές. Δυστυχώς, με βάση τα σχέδια που βλέπουμε, συνεπάγεται όχι πολύ ευχάριστες εξελίξεις για το μέλλον κυρίως των δανειοληπτών. Για την πρώτη κατοικία, για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους δανειολήπτες.